τα μηνύματα που παίρνω και η σχέση που έχω με τον κόσμο μου επιτρέπουν αυτή την απόφαση. Και επειδή ο πρόεδρος, θα έλεγα, του κόμματος, παρότι είχε γίνει μια μικροσυζήτηση χωρίς απόρριψη για τις προθέσεις μου, λειτουργήσαν λίγο όχι όπως θα μπορούσε να γίνει μια διαδικασία συζήτηση επιλογής με τα όργανα, τα εκλεγμένα, τα κομματικά. Και έτσι αποφάσισα να διεκδικήσω την περιφέρεια, ζητώντας τη στήριξη της ίδιας της κοινωνίας με την οποία διατηρώ αυτές τις σχέσεις. Και ανοιχτά κάλεσα όσοι αγαπάνε τον τόπο τους, όσοι θέλουν να συνεργαστούν, να δουλέψουν, και μέσα σε αυτά και να ανανεωθούν, ας πούμε, και το ψηφοδέλτιο. Γιατί, ξέρετε, δεν μπορούν να ακολουθήσουν όλοι υποχρεώσεις οικογενειακές, θέματα υγείας, θέματα οικονομικά. Εμποδίζουν κάποιους να διατηρήσουν αυτό το, την όρεξη και το σφρίγος για τη συμμετοχή στα κοινά, που είναι μια διαδικασία κοπιώδης. Βέβαια, το παράταξή μου, το κόμμα μου, όρισε, εκεί είχα προλάβει βέβαια και είχα ανακοινώσει την απόφασή μου ότι θα διεκδικήσω την περιφέρεια, και είχαμε μια συζήτηση με τον πρόεδρο, φιλική θα έλεγα, μέσα στην αντίληψη ότι μέσα στο δικαίωμα που έχει, και το είχε πει, ότι θα δώσει χρήσμα για τις περιφέρειες, θα δώσει πολιτική διάσταση. Αυτό θα μπορούσε κανείς να το κατανοήσει αν είχε προηγηθεί και μια συζήτηση, αν είχαν ερωτηθεί όλοι οι φορείς, παρότι η νομαρχιακή της Κέρκυρας με ανακοίνωσή της ομόφωνα έβγαλε μια απόφαση που ουσιαστικά έλεγε κάποια πράγματα, μη τι άλλο, το πρόσωπο αυτό να έχει αναγνωρισιμότητα, να έχει μια πολιτική διαδρομή στον τόπο και ή δυνατόν να είναι από την Κέρκυρα, να ζει και να δραστηριοποιείται εδώ, μια και είναι και ο μεγαλύτερος χώρος ο εκλογικός. Σε αυτή την έννοια βέβαια η διαφωνία μου ήταν ότι δεν έδωσε το χρήσμα, αλλά την επιστράτωσε την υποψηφιά μας εκεί από την πλευρά του κόμματος και την διόρισε. Κάτι που δεν συνάδει με διαδικασίες που θα πρέπει οι πολίτες να μπορούν να επιλέγουν ή να εκφράζουν γνώμη για αυτούς τους οποίους θα τους δικήσουν αργότερα. Βέβαια, κριτής τώρα όλων μας είναι ο λαός, η κοινωνία. Έχω εργαστεί στην περιφέρεια, έχω ζήσει με τους κατοίκους και στα καλά τους και στα άσχημά τους και στους σεισμούς τους και στις πλημμύρες τους και στα φεστιβάλ τους, και έχουμε αφήσει ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο βέβαια, ξέρετε, μέσα στα ζόρια αυτά τα μνημονιακά, πολλές φορές τα ξεπερνάει κανείς, γιατί έχει ο κάθε άνθρωπος τα βάσανά του και την καθημερινότητά του. Μα θέλετε, το νοσοκομείο στη Ζάκυνθο, το κέντρο υγείας στις Βολήμες, το ΤΕΙ Ζακύνθου, ο Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου, τα δύο έργα τα οποία τα είχαμε δημοπρατήσει και κουτσά δεν τελειώνουν και τώρα, στην Κεφάλαιο ανάλογα έργα, στη Δευκάδα ο Διάβλος, το νοσοκομείο, η Βασιλική, στην Κέρκυρα. Και μόνο εδώ προσύνεμος, μόνο στον κρουαζέρο πλοίων, είναι ένα σημείο αναφοράς που αξίζει τον κόπο, γιατί χάρη αυτού, αυτή η κρουαζιέρα και η κίνηση δίνει, όσο δίνει, οικονομική ενίσχυση στο νησί μας. Και πολλά άλλα δεν είναι του παρόντος, αλλά θέλω να πω ότι ο κόσμος εκτιμάει, αλλά πέρα από αυτό, κύριε Προσαλέντη, δεν είναι μόνο η αναφορά στα έργα και στις κουβέντες. Θεωρώ ότι η αξιοπρέπεια ενός τόπου και η δυνατότητά του να μην τους στέλνουν έτοιμους υποψήφιους από μακριά είναι το κυρίαρχο στοιχείο που με όθησε να είμαι παρόν και να διεκδικήσω την περιφέρεια και να ζητήσω τη στήριξη της ίδιας της κοινωνίας, την οποία δεν σας κρύβω, πολύ ενθουσιωδώς την εισπράττω καθημερινά. Και αυτό μας θελέσει τη δύναμη να προχωρήσουμε όσο μπορούμε. Σε δύσκολες συνθήκες, είναι αλήθεια. Αλλά γνωρίζω τα προβλήματα. Είμαι κοντά στον κόσμο. Ζω μαζί τους καθημερινά. Τους υπηρετούμε και πολιτικά και κοινωνικά και όλες τις πλευρές, όσο ένας άνθρωπος, τον οποίο τον έχουν τιμήσει, έχει υποχρέωση να είναι κοντά τους. Γι' αυτό το έχω δηλώσει και δρομολογώ όλες τις κινήσεις σε επικοινωνία με άτομα τα θέλουν, συμμετέχουν, και παράλληλα παρακολουθώ το Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο είμαι επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως λέμε, το οποίο έχει, που λένε, δράσει μέχρι τον Αύγουστο του 19. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών, από την οποία και η πληροφόρηση και η δουλειά με όλους τους υπόλοιπους περιφερειάρχες της χώρας μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και συνεργασία με τα Υπουργεία και του Ντρού βοηθάνε να υπάρχει μια βαθιά γνώση των θεμάτων αυτών.